κι εσύ. Εσύ κι εγώ θα αλλάξουμε τον κόσμο αυτό. Ήταν οι πρώτες φωτογραφίες που επιβεβαίωναν τη σχέση της Ελισάβετ Σπανού με τον Αντώνη Στρόιτερ. Μπορεί τώρα το ζευγάρι να έχει χωρίσει, όμως η Ελισάβετ Σπανού μίλησε στο Made in Star για τη δημοσιότητα που πήρε η προσωπική της ζωή κάνοντας σχέση με τον παρουσιαστή. Πόσο εύκολο είναι να κάνεις σχέση με κάποιον επώνυμο, αναγνωρίσιμο επίσης από τη showbiz? Έχει να κάνει με την προσωπικότητα του καθενός αυτό το πράγμα. Δηλαδή το πόσο μπορεί να αντέξει την παρεμβατικότητα των δημοσιογράφων στη ζωή του. Θέλω να λειτουργώ ελεύθερα εγώ, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ την καταπίεση καθόλου. Και σαφώς η φωτογραφία ανά πάσα στιγμή, ο άνθρωπος που θα σε πιάσει, εντάξει, δεν είναι κάτι ευχάριστο. Και είναι κάτι που εμένα δεν με κάνει να νιώθω πολύ καλά. Το μόνο που συνέβη έτσι και λίγο με έφερε σε δύσκολη θέση είναι εκείνο το εξώφυλλο το περιοδικό με εμένα και τον Αντώνη στα μπουζούκια που ήμασταν. Η πρώτη δημοσίευση της σχέσης που το μάθαν και όλοι οι δικοί μου και πολλοί κόσμος με αυτόν τον τρόπο. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ. Η Ελισάβετ Σπανού μίλησε και για τα πρόσφατα επεισόδια που συνέβησαν στις συναυλίες του Γιώργου Νταλάρα και καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του τραγουδιστή. Γενικότερα εμένα η στάση μου σε τέτοιου είδους ζητήματα είναι ότι δεν είμαι υπέρ των βίαιων αντιδράσεων. Δεν θέλω να αξιολογήσω οτιδήποτε άλλο συμπεριφορά ή σε δηλώσεις του κ. Νταλάρα. Σίγουρα πάντως τέτοιου είδους αντιδράσεις δεν τιμούν κανέναν.